Κυρίες και κύριοι συνάδελφε, δεσμότατες, σας ευχαριστούμε για τις ευλογίες σας. Θα ήθελα, με αφορμή την κοπή της πίτας, να σας πω πως είναι πραγματικά πολύ μεγάλη χαρά και τιμή για μένα να συνεργάζομαι μαζί σας και να βρίσκομαι κοντά σας. Και αυτή είναι ακόμα μια ευκαιρία. Όπως ήδη ακούσατε από τον κύριο Τουλιαντά, ο οποίος μίλησε εκ μέρους της προσωρινά διοικούσας επιτροπής, είμαστε πανέτοιμοι. Έχουμε εγκεκριμένο καταστατικό από το πρωτοδικείο και πάμε πλέον επί το έργο για να εκλέξετε το πρώτο διοικητικό συμβούλιο του σωματείου σας. Μετά από αυτή την πράξη, αυτό που πρέπει να γίνει είναι το νέο διοικητικό συμβούλιο να συναποφασίσει σε ετήσια πλέον βάση ποιες εκδηλώσεις και δράσεις θέλει να πραγματοποιήσει, έτσι ώστε αυτές να έρθουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινοφελούς για να μπορέσει να πάρει μέρος και να πραγματοποιήσει αυτές τις δράσεις χρηματοδοτώντας τις πλέον. Άρα αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Δήμος είναι δίπλα σας. Έχει και τον τρόπο, αλλά και την πολιτική βούληση να χρηματοδοτήσει τις δράσεις, τις ενέργειες, τις εκδηλώσεις που θέλει το αυτόνομο πλέον σωματείο σας να πραγματοποιήσει. Έτσι ακριβώς κάναμε και με τη Δημοτική Ενότητα Δικαίου, με τον νέο πρόεδρο, τον κύριο Βουλιστή, ή τον κύριο Παπούλης, που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εδώ. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Άλλωστε είστε φυσικοί σύμμαχοι και συνεργάτες πλέον. Έτσι. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να σας ευχηθώ να είστε γεροί, ακμαίοι και δημιουργικοί. Αντιλαμβάνεστε ότι η πατρίδα μας περνάει πολύ δύσκολες ώρες. Είναι μια πραγματικά τραγική συγκυρία και η δική σας η σοφία και το δικό σας παράδειγμα ζωής δίνει δύναμη στα παιδιά σας, αλλά και στα εγγόνια σας. Είστε πάρα πολύ σημαντικοί, που το ξαναπώ για ακόμα μια φορά, για μας, και σας θέλουμε ακμαίους και δημιουργικούς και κοντά στο σωματείο για να διεκδικείτε και να περνάτε καλά όπως αξίζει σε αυτή την ηλικία. Θέλω επίσης να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στις κυρίες και τους κυρίους της προσωρινά διοικούσας επιτροπής, οι οποίες συνεργάστηκαν μαζί μας άψογα, σε καθημερινή βάση όποτε αυτό χρειάστηκε, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο πλέον να είμαστε πανέτοιμοι για την εκλογική διαδικασία. Σας εύχομαι ότι καλύτερο σε εσάς και στις οικογένειές σας, και θα ήθελα να μην ξεχάσω να ευχαριστήσω την κυρία σκευοφύλακα Ελένη, η οποία μας έφανε χορηγία το χρυσό που ανταποκρίνεται στο φλουρί της πίτας, και επίσης τον κύριο και την κυρία Φαναλιώτη, που μας προσέφερε τα αναψυκτικά της απόψινής εκδήλωσης. Σας ευχαριστώ θερμά. Δεν ξέρω αν η κυρία Σβήνου, εκ μέρους της περιφέρειας, θέλει να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Και ο κύριος Μαρκούλου, αν θέλει να πει κάτι. Ευχαριστώ, αγαπητή μου και γλυκιά Ιωάννα, που μου δίνει τον λόγο. Εγώ δεν θέλω να πω μια καλησπέρα και χρόνια πολλά σε αγαπημένα πρόσωπα, σαν περιφερειακή σύμβουλος, αλλά σαν ειρήνη, σαν φίλη τους, σαν ένα παιδί τους, που τόσα χρόνια στη Δημοτική Αρχή μπάλαμε κι εμείς ένα πετραδάκι μέσα από την τότε Δημοτική Αρχή, με το Διοικητικό Συμβούλιο, με τον ικανό πρόεδρο, τον αγαπητό μας Νίκο Τουλαντά, με αγαπημένα πρόσωπα, που στα πρόσωπα αυτά, τα αγαπημένα, βρίσκουμε τις μανάδες μας, τις γιαγιάδες μας, τους παππούδες μας, και οι οποίοι είχαν περήφανα χρόνια τότε, τα χρόνια του πολέμου, όλοι όσοι είναι εδώ, και μπορούσε και με ένα ξερό ψωμί υποτισμένο με λίγο ντομάτα να έχουν κάνει καλά παιδιά, αυτά τα παιδιά της γενιάς που δούλεψαν και έφτιαξαν κάτι στη ζωή τους. Και βέβαια μιλήσατε για την πατρίδα, είτε η πατρίδα ή ο Καλλικράτης, θα μου επιτραπεί, μας πληγώνει. Και εύχομαι να έχει δύναμη ο καθένας με το πενιχρό της συντάξεως, όπως σήμερα βλέπουμε να κόβεται, δεν είναι ώρα για πολιτικές.
απλά είναι για πραγματικότητες που ζούμε και μας δημιουργεί ένα φόβο, μία φοβία. Και πρέπει, σαν Δημοτική Αρχή, εγώ χαίρομαι, γιατί στα χέρια σου, στα χέρια του Δημάρχου, στα χέρια της Δημοτικής Αρχής και όλων των μελών, που είστε νέοι και έχετε δυνάμεις και όρεξη, εύχομαι να βρίσκετε και την οικονομική δύναμη, γιατί τα οικονομικά είναι κινητήριος δύναμη να πραγματοποιήσεις όνειρα και να δημιουργήσεις με τη θέλησή σου ένα καλύτερο αύριο. Εγώ και να μην το βλέπω το αύριο για το σπίτι αυτών των ανθρώπων που το έχουν παλέψει και το έχουν κάνει όνειρο, ας τα αφήνουμε να είναι ένα όνειρο. Όπως και για το νοσοκομείο. Θα μένει ένα όνειρο. Αυτό που θέλω, να τους ενισχύετε στα προγράμματά τους και να δούμε και εμείς σε τι προγράμματα, ό,τι προγράμματα έχουν, ώστε αυτοί οι άνθρωποι εδώ να περνάνε καλά. Έστω και αυτό το σπίτι το που το έχουν συνηθίσει, να που το ειδικό τέλος άλλους τους βαρύνει και άλλους τους γονατίζει. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ώρα για πολιτική. Χαίρομαι γιατί ο Άννα Ρούφα, ο Μαρκόγλου, τα νέα παιδιά είναι κοντά σας και έχει σημασία η πολιτική αρχή να είναι κοντά σας. Και εσείς, γεροί και ακμαίοι, με την ψυχή, με την καρδιά σας γεμάτη, να απολαύσετε τα Σαββατοκύριακά σας, τις μέρες και τα χρόνια. Χρόνια πολλά και καλά και καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.